Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας κάνει λόγο για ισοπεδωτικό βομβαρδισμό χωριών σε όλο τον Ντονμπάς. Σε ολόκληρο το ανατολικό μέτωπο οι επιθέσεις δεν έχουν τέλος. Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση στην στρατηγική σημασία πόλη Σεβεροντονιέτσκ στο Λουγκάνσκ. Μια πόλη που πολιορκείται ανελέητα από το ρωσικό στρατό, με πολλούς να κάνουν λόγο ακόμα και για μια νέα Μαριούπολη. Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку, на напрямку сходу нашої держави. Вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі. Now they're moving out. They're moving westwards and northwards from Popasna and trying to push forwards towards Severodonetsk. And that actually is the essence of this battle at the moment, Severodonetsk. That city is really important to them. They've got it surrounded on three sides. They've tried a couple of times to get round to the other side, to the west of it. That didn't go very well. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από τα μαχητικά του ελικόπτερα και τα πλήγματα που καταφέρνουν σε ουκρανικές θέσεις. Την ίδια ώρα το Λονδίνο κάνει λόγο για απώλειες των Ρώσων στην Ουκρανία, όσες και στα 9 χρόνια του πολέμου στο Αφγανιστάν. I think President Zelensky said, number one, I want to defeat the Russian military and drive them completely out of Ukraine. That's option number one. Second option would be, well, I want to drive the Russians mostly out of Ukraine, but there may be some areas I'm willing to give up under certain circumstances. Και όσο η κόλαση στον Ντονμπάς δεν έχει τέλος, οι κάτοικοι εγκαταλείπουν άρον-άρον τα σπίτια τους στις πληγήσες περιοχές. Από πόλεις στα δυτικά της χώρας πια περιγράφουν τον εφιάλτη που βίωσαν. И вот знаете, как начинают бить, а на кухне у нас большие окна. И вот они вот так. Ужас, нечего рассказывать. Και όλα αυτά όσο η Ουάσιγκτον προειδοποιεί διαστόματος του Συμβούλου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου ότι οι μεταφορές αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία δεν θα διακοπούν ούτε θα παρεμποδιστούν, ό,τι και αν κάνουν οι ρωσικές δυνάμεις.